Και βασικά καλημέρα. Είπα να ανοίξουμε έτσι ένα βλοκάκι μια και έχουμε να, να πούμε αρκετό καιρό. Να κάνουμε και μια παρουσίαση διάφορων υγρακίων, υγράρε. Ε, τα οποία μου έχουν έρθει αυτέ τι μέρε στα χέρια μου δεν είναι άλλα από τα ανοίξε τον μπάκο μπάιο μετά. Ναι, με το σοφό. Θα τα δείτε, είναι αυτά εδώ. Θα τα δούμε σε λίγο για κάτω. Είναι 12 υπέροχα υγρά. Και βασικά πρέπει να ψάξω να βρω τις περιγραφές γιατί δεν θελήσαν να μου τις βάλουν μέσα στη συσκευασία. Μου στείλαν τα υγράκια, μου στείλαν ένα ωραίο αυτοκόλλητο, μόλις καταφέρω και το πιάσω είναι αυτό εδώ, δεν θα το δείτε, είναι όλα λευκά. Γιατί έχω τόσο φω, δεν ξέρω. Και θα πρέπει να ψάξω λίγο τις περιγραφές μόνος μου. Θα μπω λίγο εδώ στη Vapor Choice, η οποία είναι και ο επίσημο διανομέας. Να δω ένα, ένα, ένα τα υγρά. Να πούμε ότι η σειρά αυτή είναι 12 υγρά τα οποία έχουμε φρουτόδες, βασικά έχουμε μπέρις, έχουμε πεπόνια, έχουμε φράουλες, έχουμε μπανανοφράουλες, έχουμε μέντες, έχουμε καρπούζια. Στη σειρά θα δούμε φυσικά και καπνικά, δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν μέσα σε αυτή τη συνταγή. Έχουμε δύο πιο straight συνταγές όπως είναι το Virginia και όπως είναι το American Blend, κλασικά το Series, τα οποία τα κάνουμε όλοι. Ε, και έχουμε όμως μέσα και δύο ημί καπνικά, όπως είναι το πίνα το μπάκο, τύπου RY με φιστίκι υπέροχο, ε, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα αυτό, εγώ δοκιμάσω όμως το μπάκο καραμελ, το οποίο είναι ένα, θα μπορούσε να μπει κανεί στο πιο classic RY κατηγορία. Ε, δεν ξέρω καν τι ποικιλία καπνού είναι, αλλά είναι ένα ήπιο καπνικό ωραίο, το οποίο ευθύ αμέσω θα στήσουμε και στο χανταλάκο. Εδώ τον έχω, το οποίο θα το στήσω κάτι αιώνε. Και όσο μιλάω, εγώ θα στείνω παράλληλα για να μπορέσω να. να πούμε έτσι πέντε πράγματα να κάνουμε έτσι ένα βλογάκι. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ξέρω δεν έχω λείψει ουσιαστικά σε κανέναν, έχετε μάθει από καινούρια δεδομένα και καινούριε καταστάσεις, δεν ξέρω αν θέλω και αν μπορώ να τις ακολουθήσω. Βασικά δεν χρειάζεται να τις ακολουθήσω. Ο καθένας στο κανάλι του κάνει αυτό που θέλει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσω να βρίσκομαι όσο το δυνατόν περισσότερο στο, στο YouTube και στις υπόλοιπε πλατφόρμες. Έτσι. Δεν είναι μόνο το YouTube πλέον για μένα. Για μένα είναι και το TikTok, είναι και το Instagram, το instagram πιο πολύ στα φωτογραφία για καναριλάκι, το tiktok καναριλ έτσι για να περνάει η ώρα. Ε, όπως και αυτό εδώ το συγκεκριμένο θα το δείτε ας πούμε κάποιο απόσπασμα αν όχι όλο στο, στο tiktok. Μου αρέσει, είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να ελύσω Λοιπόν κάνω τώρα ένα square fuse, clapton το οποίο είχα φτιάξει κάποτε. Και βασικά κάτσαν πάρα το pillar. Συγγνώμη για τους τορυβούς δώσε λίγο περισσότερο για να ενισχύσω λίγο το ποδαράκι να ζήσω μια αντιστασούλα να μπορέσω να δοκιμάσω τουλάχιστον τα καπνικά πάω να βάλω σιγά σιγά την αντιστασούλα εδώ για να μπορέσω να δοκιμάσω τουλάχιστον όπως είπα κυρίως τα καπνικά αν και το έγινε σε μια συνταγή το Trident. Το Trident. Πραγματικά μου δίνει σε εποχέ ε, τύπου τη Trident, τη τσίχλε που τρώγαμε κάποτε όταν είχε πρωτοβγεί εκείνη με τη Μέντα. Είναι πολύ respect η συνταγή. Εγώ με το που το μύρισα. Ε, δεν θα πω ότι εκστασιάστηκα, αλλά ε, μου άρεσε μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου θύμισε δηλαδή πλαισίωσε όλο αυτό όλο αυτό το οποίο θυμίζει πραγματικά μια κλασική Trident Menta την παλιά όμως την παλιά έχει μεγάλη σημασία αυτό να μπορείς να πετύχεις μια κλασική γεύση και να την αποτυπώσεις με τη δύο τρόπο ώστε να είναι πραγματικά ε, αυτό. Δεν ξέρω τώρα πόσο δύσκολο είναι τουλάχιστον στη μέτα που μπορεί να μου πεις ότι όλες οι μέντες λίγο πολύ ίδιο είναι. Ο, δεν ξέρω. Δεν είμαι η μου για να μπορέσω να πω. Στο μόνο που είμαι η Δήμων είναι ότι να μπορώ να στήσω μια αντίσταση για να μπορέσει να αποδώσει πραγματικά όλη αυτή τη, τη γεύση. Και αυτό κάνω τώρα εδώ, αν θυμηθώ πως στείλουμε το χάνταλι. Κρατάμε ποδαράκι. Κάπω έτσι δεν το στείλαμε. Κάπω έτσι το στείλαμε. Ενημερώνω από τώρα θα είναι λίγο βαρετό βίντεο γιατί θα είναι λίγο μεγάλο γιατί έχω να κάνω καιρό βιντεάκι και θέλω να μου φύγει η κάψα. Ωραία. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Πω, τι κάνω, τι κάνω. Πάρα πολύ καλό στήσιμο. Μπορείτε να δείτε και σε εδώ ή μάλλον όχι ή να σας αλλάξω λίγο την κάμερα να δείτε εδώ. Έτσι στείνονται. Σε αυτό εδώ. Πάμε να κόψουμε τα ποδαράκια. Γενικά η ομερτά μας έχει συνηθίσει σε, τέτοιους, σε τέτοιου είδου γεύσει. Αυτό που θέλω να δοκιμάσω και στα υπόλοιπα καπνικά είναι αν έχουμε ξεπεράσει εκείνο το κομμάτι το οποίο ε, βα βασικά, ρε παιδί μου, στα περισσότερα υγρά ε, στα περισσότερα, σε πολλά καπνικά ας πούμε, λόγω του στυλ το οποίο δουλεύονται λόγω των συνταγών των οποίων έχουν ε, που τις περισσότερες από αυτές ξέρω ότι τις επιμελείται ο Αργύρης Ομιγιάς ε, ένας από τους πολύ καλούς σεφ που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ έχουν την υπογραφή του ε, δηλαδή νομίζω ότι αν μου βάλεις πέντε διαφορετικά καπνικά του ίδιου στυλ ε, χωρίς να τα έχω ξαναδοκιμάσει θα πετύχω κατά 80 με 90% ποιο είναι το ομερτά Έχουν, έχει μια συγκεκριμένη υπογραφή δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αυτό δεν μπορώ να το μεταφράσω κάπως δηλαδή να πω αν είναι καλό ή κακό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό είναι συγκεκριμένο ύφο. Ε, υπογράφουν με συγκεκριμένο στυλ και ύφο τα, τα υγρά του, οπότε θέλω να πω να. και κατακρίνετε το αυτό α πούμε, ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα μπορέσω τουλάχιστον στο καπνικό να καταλάβω ποιο είναι το ομερτά βάσει προσέγγιση, βάσει προφίλ, βάσει το πώ θα στείλουν. Θέλω να πιστεύω. Αν και σε φάση το οποίο έχω δοκιμάσει, α πούμε, δύο-τρία υγρά, από ατμοποιητέ και αυτά, έχω πέσει μέσα, πούμε, ότι αυτό είναι ομερτά. Μπορεί να μην θυμάμαι ή να μην ξέρω ποιο είναι, αλλά στη, στη σύσταση τη συνταγή του να μου δίνει. Να, να μου θυμίζει, δηλαδή, να, να με φέρνει προ ομερτά. Καφεδάκι, γιατί είναι πρωί, είναι νωρί το πρωί. Εσείς δεν ξέρω τι ώρα θα το δείτε. Και τζουρίτσα. με τον πάρα πολύ ωραίο ατμοποιητή ο οποίος δεν θυμάμαι ποτέ ποιος είναι όχι εξπόμιζε όχι πάντων, αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος θα τον δείξουμε σε επόμενη παρουσίαση και αφού λοιπόν έχω βάλει την αντιστασούλα μου θα βάλω και ένα cotton codes έτσι μπράβο δείξε τα φωτά όλα για τα όλα θα βάλουμε έτσι μπαμπάκι για να μπορέσουμε να... Όχι, δεν θα βάλουμε πολύ κοπέπακι, θα βάλουμε αυτό που χρειάζεται για να μπορέσω να δοκιμάσω τα υγράκια όπως εγώ μοναδικά ξέρω. Σε λίγο θα σας ε, ανοίξω και την κάμερα την κάτω να βλέπουμε και λίγο τα... τις ετικέτες και αυτά, γιατί περιγραφές δεν, όπως είπαμε, πρέπει να τις ψάξω εγώ. Ε... Εντάξει, θα μπορούσαν να μου τι είχαν στείλει. Δεν ξέρω αν είναι πολιτική του, αν είναι νοοτροπία του ή αν δεν βάλανε καθόλου περιγραφέ μέσα στη συσκευασία. Αλλά το να μου πει τι είναι τώρα να μπει στη Vapor Choice μέσα. Να πρώτα πρώτα το δείχνει, αλλά και να μην τα δείχνει, θα πατήσει να ανοίξει και θα τα ανοίξει όλα. Οκ, okay, απλά είναι διαφορετικό να τα έχει ένα φυλάδι μπροστά σου, να τα διαβάσει κατευθείαν. Ε, ο είναι αυτέ στον εγκέφαλο. Ε, αν βαριέστε μπορείτε να μου το πείτε να σταματήσω να στείνω. μπορείτε να μου το γράψετε από κάτω στα σχόλια αν θέλετε και αν βαριόσαστε καλά να πάθετε ας μην ανοίγατε αυτό το βίντεο έχω καιρό να κάνω βίντεο και θέλω να εκφραστώ ελεύθερα χωρίς τσάτ χωρίς τίποτα. Λοιπόν, και πάμε να στάξουμε το τομπάκο καραμέλ, το οποίο είναι περίπου στις τρεις μέρες ορίμαση, φαντάζομαι θα θέλει περισσότερο. Μια χαλαρή τη Σασούλα στα 05. Και πάμε να βάλουμε και λίγο υγράκι στο ριγκάκι για να μπορέσει να κλείσει. Και άντε τώρα να πετύχω. Α, τις πέτυχα. Τις πέτυχα. Wow. Ανεβάζουμε βατάκια. Και πάμε να κάνουμε ουσιαστικά το πρώτο επίσημο τεστ. Είναι αυτό ακριβώ που είπα. Γιατί το δοκίμασα στο πόντ, χθε, το οποίο παίζει εντελώ διαφορετικά. Είναι pod friendly, πρώτα απ' όλα να πούμε. Το αναγράφουν και πάνω. Είναι ομερτά. Δηλαδή, με το που, όταν βλέπω εγρό, εγώ εγώ, ομερτά, το οποίο είναι συνδυασμό καπνό με καραμέλα, Δε... όχι, δεν είμαι ακριβώ σίγουρο το τι γεύση θα βγάλει. Με έχει προειδεάσει, έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Και αυτό το μοτίβο ακολουθούν εδώ πέρα έχοντα μια γλυκιά καραμέλα. Βασικά, κάθεσαι να δούμε και λίγο τι λέει η συνταγή. Ε, Απόλυτο καπνού και πλούσιες καραμέλα που θα σα αναρπάσει. 20 ml αρώματος Εντάξει, δεν είναι και η απόλυτη περιγραφή. Ε... πολύ πλούσια όμω η καραμέλα. τόσο πλούσια που εδώ στα 26 βατ υπερκαλύπτει το καπνικό. Έχεις δηλαδή μια καραμέλα, καραμέλα, κρέμα καραμέλας ε, που γεμίζει πάρα πολύ. Ωραίο. Λογικά θα δώσει λίγο τις επόμενες μέρες. Είναι γλυκό είναι γλυκό. Στο πόντ μου παίζει εντελώ διαφορετικά. Ήταν λίγο πιο ισορροπημένη η γεύση του. Θα στάξω όμω άλλο λίγο. Όχι ωραίο, όσο το ατμίζεις, πέφτει, καταλαγιάζει λίγο η γλυκάδα. Ωραίο. Ωραίο όμορφο υγρό. Υπερτερεί η, η καραμέλα όμω. Το καπνικό είναι αρκετά πίσω. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο έντονο. σω στι επόμενε μέρε ανέβει η ένταση του καπνικού. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα αναλογικά ότι παίζει 70-30% καραμέλα, 30% καπνικό. Αυτό, αυτή την αισθήση μου δίνει. Ξαναλέω όμω, επειδή το έχω αυτή τη στιγμή και στο βαπορέσο το λουξ, είναι αυτό εδώ. Έπαιζε λίγο πιο αρμονικά. Λίγο πιο αρμονικά. Ε, με αποτελέσμα ότι μου άρεσε καλύτερα. Τώρα το pod friendly δεν έχω καταλάβει πως μια εταιρεία μπορεί να, να προσαρμόσει ένα υγρό να είναι, μάλλον το, ως προς τις αντιστάσεις λογικά, να το προσαρμόσει για να είναι πιο φιλικό και πιο αποδοτικό σε ένα pod από ότι σε έναν ατμοποιητή είτε RDA είτε RTA είτε RDTA είτε, RDA, είτε στα, στα ανάλογα VAT. Ε, νομίζω ότι δεν θέλουν πολλά βάτ, τουλάχιστον τα καπνικά. Τα φρουτένια, δώστε τους να καταλάβουν. Ε, αλλά είναι, είναι... Ναι, είναι αυτό που, που διαβάσα πάνω. Είναι coil-friendly, το οποίο το αναγράφει και εδώ. Να καθαρίσω λίγο το χώρο... για να μπορέσω να δείξω και λίγο κάτω. Να δείξω λίγο τα υγρά. Βασικά αυτά να πάρω λίγο πιο πέρα. Δεν, αρέσει, δεν, μου, δεν μου αρέσει να φαίνονται απεριποίητα. Ε, κάποιο κουμπάκι, τα έχω ξεχάσει όλα. Είναι αυτό εδώ, όπως όπω βλέπετε. Βλέπετε, είναι coil κόλλιο-friendly, άρα εκεί ήταν η, 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 η ιδέα μου αρχικά ότι θα είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να είναι πιο φιλικά ως προς την αντίσταση του πόντου και να αποδίδουν καλύτερα και βλέπω εδώ ότι είναι και 100% vegan, το αναγράφει σε όλα ναι, το αναγράφει σε όλα 100% vegan τι εννοεί vegan τι εννοεί vegan ακριβώς, δηλαδή πως μπορείς να κάνεις ένα υγρό vegan οκ, okay, σαφώς ξέρουν καλύτερα, αλλά οκ okay. οκ okay και πάμε να δούμε λίγο το ε, peanut tobacco. Το, το είχαμε δει λίγο στην αρχή αυτό εδώ. Θα χαμηλώσω μετά λίγο τα φωτά για να μπορεί να δείχνει λίγο καλύτερα. Και αυτό coil Flandry, 100% vegan. Μου, μου κάτσε αυτό το 100% vegan. Τι εννοεί vegan ο ποιητής. Κλείνουμε λίγο. Επιστρέφουμε σε μένα. Ναι, εδώ δεν έχουμε ένα τόσο ε, γλυκό υγρό. Ε, δηλαδή, η διαφορά κατευθείαν από το άλλο που γλύκιζε έσχασε πιο ήπιο. Λόγω του φυσικού. Βασικά, το, το υπότονει λίγο. Πλούσια καπνική εμπειρία, λέει, συνδυασμός με καπνό, με φυστίκι. Είναι αυτό το, ε, το αράπικο το φυστίκι, θα το πω εγώ για να καταλάβετε ποιο είναι. Ε, το οποίο δεν έχουμε ένα καλύτερο balance, τουλάχιστον για το τριγύμερο, τα οποία ορεμάζουν, είναι πολύ πιο καλύτερο το balance. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει αυτό. Και μάλλον το, το πάκο κάραμελ και το πίνατ πάκο τα δύο είναι καπνικά. Το πίνατ ε, έρχεται πιο πολύ σαν γούστα μου, γιατί το άλλο γλυκίζει περισσότερο. Όχι, είναι ωραίο. Και εδώ όμω το καπνικό βρίσκεται πίσω. Δηλαδή η αναλογία που θα του έδινα, που ελπίζω όπω ξαναείπα να μην γίνομαι κουραστικό, ότι πιστεύω ότι θα αλλάξει τι επόμενε μέρε. <coughs> <coughs> Πεθάνω. <coughs> και θα έρθει το, και το καπνικό πιο ισορροπημένο. Θέλω να το δοκιμάσω και στο ποντάκι αυτό γιατί δεν γλυκίζει τόσο πολύ. Παρόλο που και στο ποντάκι το προηγούμενο δεν έβγαζε το γλυκά δόση στο τρίπερ. Ε, είναι ωραίο. Αυτό εδώ είναι άνετα ένα ήπιο ημικαπνικό για όλη μέρα, δεν σε κουράζει καθόλου. Εμφανίζονται οι νότε καπνού, της, νιώθει, απλά δεν είναι μπροστά πολύ. Βασικά αυτό θα ήθελα να είναι πιο μπροστά το καπνικό και λίγο πιο πίσω το, ε, το συνοδευτικό, είτε αυτό είναι φυσική είτε καλά. Μέλα. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, όμορφο. Κάτσε να κάνουμε μια μία-δύο τσούρες ακόμα να Ωραίο. Mm. Και συνοδευτικά με τον καφέ πάει υπέροχα. Mm. Και θα ήθελα μετά να δούμε, πάμε στα λίγο πιο straight, στο American και στο Virginia, το οποίο είναι εδώ. Mm. Πάμε να σας δείξω λίγο την κάμερα κάτω. Είναι αυτά εδώ, το βλέπετε, το ένα είναι πιο σκούρο, πιο σκούρα καπνά, το άλλο είναι πιο ξανθά, καπνά βερτσινία. στη μυρωδιά τα έσπαγαν, ήταν υπέροχα. Ε, το American μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι που θα δοκιμάσω τώρα. Να κλείσω την κάμερα. Θα μπορούσα αυτά να τα μοντάρω, βέβαια, με τα άλλα. Όχι, προτιμώ το real time. Και πάμε να δοκιμάσουμε το American το οποίο λέει η ομερτά τι λέει ναι εδώ είμαστε Κάνοντα την επιλογή τη γεύση Αμερικάν, σίγουρα δεν θα απογοητευτείτε. Αμερικάνικα καπνά, αρμονικά δεμένα μεταξύ του, με το γευστικό αποτέλεσμα να σα εκπλήσει. Ναι, όντω είναι πολύ αρμονικά δεμένο. Δηλαδή, αν αποδίδει έτσι στο τριήμερο, ε, φαντάζομαι στο πενθήμερο και στο εξάήμερο πώ θα έχει στρώσει και θα έχουν ισορροπήσει οι νότιε κορυφέ, τα παγόβουνα και όλα τα σχετικά που αναφέρουν οι μίξερ. ήπιο, όχι βαρύ, ελαφρώ γλυκό, ελαφρώς γλυκό. Ε, αρχίζω να αλλάζω κατατάξει γιατί δεν τα είχα δοκιμάσει. Είδατε πήγα κατευθείαν στα ημικαπνικά τα οποία είμαι ελάτρη σε και καλαμέλε και τα σχετικά, και αγνώρισα τα υπόλοιπα. Oh. Ωραίο. Χτυπάνε οι νότες του καπνικού. Βασικά πρέπει τουλάχιστον τρία καπνικά. Τουλάχιστον δύο. Με τρίτο καπνικό εντοπίζω εγώ μέσα. Δεν μπορώ να εξηγήσω ότι δεν θα μπω στη διαδικασία γιατί μετά θα μου λέτε διάφορα από κάτω. Αλλά είναι... Είναι δύο με τρεις ποικιλίε τουλάχιστον μαζί οι οποίε είναι πάρα πολύ ωραίε. Σου δίνει δηλαδή, νιώθει εδώ κάτω χαμηλά ένα, την αίσθηση του καπνού, του λίγο πιο ξύρου καπνού, με μια ελαφρά γλυκάδα και πλημμυρίζει όπολο το υπόλοιπο στόμα κάποια άλλη ποικιλία, κάτι. Κάτι είναι ωραία, ωραία συνταγή. Oh, αυτό είναι πραγματικά για all day. Αυτό στο pod θα παίξει απίστευτα. Με μια 06 αντίσταση θα παίξει πάρα πολύ ωραία. Όχι βασικά αυτό θα το στήσω επειδή θα αλλάξω και αντίσταση στο, ε, στο Express της είναι αυτό εδώ που να το δείτε για όλο θα το στήσω εδώ επειδή παίζουν και αυτούν οι αντιστάσει πάρα πολύ ωραία όμορφο ωραίο, 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 ωραίο και πάμε να δοκιμάσουμε τώρα το Virginia και εδώ σταματάνε οι δοκιμές του καπνικού το Havana Cream δεν το ετοίμασα για να το δοκιμάσω. Θα κλείσω λίγο τον αέρα. Και πάμε να δούμε λίγο τι λέει ο Μερτά γι' αυτό. Το Virginia. Oh. Κλασικός κλασικό καπνό Virginia στην καλύτερη εκδοχή του. Ιδανική επιλογή να πείτε τέλο το τσιγάρο και να μπείτε στον κόσμο τη Νίξ. Ε, ναι, θα το πω, είναι ένα πιο straight, πολύ πιο ήπια η γλυκάδα του, ελαφρά, μα πάρα πολύ ελαφρά γλυκάδα, έω και, και, καθόλου. Το Βρυτζίνι έχει συγκεκριμένου λάτρε, δεν είναι για όλου. Είναι λίγο πιο ξηρό καπνό. το ε, νιώθει, το νιώθεις, νιώθεις κατευθείαν. Είναι ωραίο. Είναι πολύ καλό. Φαντάζομαι στην ορίμανση των ημερών θα δώσει ακόμα περισσότερο. Και βασικά τα δύο all-day γράμμου θα γίνουν το Virginia και το American, όχι το πάκο το Caramel και το Peanut Tobacco. Δηλαδή αλλάζω την κατάταξη. Πρώτο για μένα μπαίνει το American, μετά το Peanut Tobacco, Virginia και το Paco Caramel τέταρτο. Γιατί το Havana Cream δεν το έτοιμασα για να το δοκιμάσω, θα το ετοιμάσω σήμερα, θα κάνουμε σε δύο μέρη όλο αυτό εδώ και θα το, και θα το δούμε ουσιαστικά πρώτα τα καπνικά και το Havana Cream το οποίο... Ε, δεν το ανέφερα πριν, κακό σαν καπνικό. Είναι πέντε τα καπνικά τα οποία έχει σειρά. Γεύση μπούρου παλαιωμένη, πλαισιω, γεύση πουρου πλαισιωμένη από ελαφρία κρέμα βανίλια, δημιουργώντα έναν καταμάχητο συνδυασμό που θα λατρέψετε. Ε, αβάνα, τι άλλο θα ήταν, θα ήταν. Αυτό εδώ όμω μπορώ να το δοκιμάσω λίγο στο δάχτυλο, έτσι να πω. Είναι και λίγο πιο σκούρα κατευθείαν η αίσθηση τη κρέμα. Κρέμα. Κρέμα όμως, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι, πώς λένε αυτή την κρέμα, ε, προ κάσταρτ, προ κάσταρτ, κάτι τέτοιο μου θυμίζει και το πουρο ακούγεται, εντάξει φαντάζομαι στο άτμισμα θα είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό που παίρνω τώρα, αλλά ωραίο, γλυκό φαίνεται και αυτό, αλλά και πάλι δεν αλλάζει η αποψή μου για το Αμερικανό στο top από τα πέντε καπνικά τα οποία είδα. Ε, το Virginia όμορφο. Απλά για μένα το Virginia έχει συγκεκριμένο κοινό, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. American Blend, επειδή έχει διάφορε ποικιλίε μέσα και έχει και μια πιο ελαφρά γλυκάδα από ότι ένα Virginia είναι λίγο πιο πάνω η γλυκάδα του. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, πιο εύκολο, πιο τόσο εισαγωγικά για να μπορέσει να το κάνει κάποιο. Ε, αυτά ήταν τα, τα υγράκια. Θα σας δείξω και μια εικόνα από κάτω είναι αυτά εδώ. Ε, δείχνω τώρα δεν μπορώ να πάρω πολλά. Είναι αυτά εδώ πέρα. Τα οποία... Να δω και το κρύμ και το, το μπάκο. Το, το μπάκο καραμέλ. Αν καταφέρω να εστίασω. Είναι αυτά όλα. Ναι, <συσχελίδι> ε, ήταν αυτά όλα. Δεν πειράζει, τα είδατε. Είναι Όμορφη σειρά, είναι μια ολοκληρωμένη σειρά, είναι μια ολοκληρωμένη λύση. Δηλαδή, ο Μερτά ήρθε αυτή τη στιγμή και μα είπε, σου έφτιαξε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα βγάλει άλλη σειρά το καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι φτιάχνει και για άλλου ε, υγράκια, αλλά σαν ο Μερτά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μα έχει καλύψει όλο το, όλο το καλοκαίρι. Ε, θα διαβάσω λίγο και τι συνταγέ από τα υπόλοιπα, γιατί δεν ξέρω αν έχει κάποιο παγωμένο και αυτά. Είδα τα φρουτόδε, είδα το τύπου Red Bull το οποίο έχει μέσα. Είναι. Δηλαδή θα καλύψει φρουτάκιδες, δηλαδή. θα καλύψει κάποιον που θέλει energy drinks, θα καλύψει καπνικά. Και βασικά αυτό. Έχουμε μέντα. Δύο μέντα μέλλον Mint και Total Mint. Τα οποία είναι δροσερά από μόνα του. αλλά έχουμε δροσερά. Είναι μια ολοκληρωμένη γάμα. Είχα καιρό να δοκιμάσω η Γράτη ομερτά πλην από ένα τώρα τελευταίο το οποίο είχα παραλάβει από το Excel VapE. Τότε που κάναμε το πρόμο με το discount code. Το οποίο ήταν το, hit, το Hitman δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ήταν το επαιτειακό το οποίο είχαν βγάλει. Επίση ωραίο. Επίση θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Ανάμεσα από κάποια άλλα θα το προσθέσω και αυτό. Αυτά. Νομίζω ότι το χρειαζόμουν. Να ξέρω ότι το βίντεο θα είναι πάνω από 20 λεπτό. Δεν νομίζω ότι θα καθίσετε να το δείτε όλο. Είχα ανάγκη να το κάνω όλο αυτό. Μου έλειπε να κάνω ένα βλογκάκι. Να μπορέσω να πω την άποψή μου. Να στήσω παράλληλα. Μου βγήκε αυθόρμητα όλο αυτό. Uh, ήθελα να δείτε έτσι και το νέο μου κούρεμα. Να πω ότι έχουν έρθει πολλές αλλαγές σε, εμένα, μένα. Ξέρω ότι πολλοί, κάποιοι με έχετε κράξει, κάποιοι, έχετε, κάποιοι νομίζετε ότι έφυγα εντελώ, κάποιοι νομίζετε ότι αποχώρησα. Όχι, εδώ είμαι. Και είχα εξηγήσει πολλές φορές ότι θα λείψω αρκετό καιρό γιατί κάποια προβλήματα για κάποιες καταστάσεις με κρατήσαν πίσω και δεν μπορούσα να τα σε αυτό. Οπότε ό,τι είχε να κάνει με το YouTube social και τα σχετικά σε δεύτερη μοίρα αναγκαστικά. Μου έλειψε αρκετά. Δεν είχα όμω στο διάστημα αυτό κάτι να πω. Όχι, δεν είχα να δείξω, δεν είχα κάτι να πω. Γιατί το να ανοίξω απλά την κάμερα και να πατήσω ένα ρέκι να κάνω μια εκπομπή, απλά για να το κάνω, το έκανα στι δύο τελευταίε εκπομπέ και δεν είχε κανένα απολύτω νόημα. Γιατί και εγώ δεν περνάω καλά και εσεί δεν περνάτε επίση καλά. Ε, θα αλλάξει αυτό το επόμενο διάστημα. Στείνονται καινούρια πράγματα. Ε, ετοιμάζω καινούριο section το οποίο θα λέγεται Only Fast. Only Fast. Το οποίο όχι δεν θα είναι συνδρομητικό. Απλά στην εκπομπή το ανέφερα ω ε, ένα άτομο αστείο ας πούμε, για τα συνδρομητικά τα οποία έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό. Που δεν κρίνω. Απλά σαρκάζομαι με αυτά. Όπω συνηθίζω να αυτοσαρκάζομαι και εγώ με τον ίδιο με τον εαυτό. Ε, καλά κάνει ο καθένας ό,τι θέλει δεν θα είναι συνδρομητικό. απλά θα είναι κάτι λίγο διαφορετικό, μια διαφορετική προσέγγιση ε, ίσως δεν θα είναι και όλο φουλ ατμιστικό ε, θα δω πως θα εξελιχθεί έχω ξεκινήσει κάτι έχω ξεκινήσει να υλοποιώ αυτή την ιδέα σιγά σιγά, αλλά για να μπορέσω να τη βγάλω σε εσάς θέλω να έχω κάτι ολοκληρωμένο δεν θα ξεκινήσω κάτι το οποίο δεν θα προλαβαίνω μετά να το φτιάξω ή οτιδήποτε. Αν και η χρήση του χρόνου μου πλέον είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη λόγω αλλαγή εργασία και πιστεύω ότι όλο αυτό θα πάει ακόμα καλύτερα. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε, θα δούμε τι καινούργιο θα βγει, θα δούμε κάποιες παρουσιάσεις γενικά από κάποια υγράκια, θα έχουμε κάποια giveaway ό,τι μας δίνουν οι εταιρείε και οι χορηγοί, θα δούμε λίγο hardware παλαιότερο, νο, παλαιότερο των τελευταίων τριών μηνών, το οποίο μου είχε έρθει στα χέρια και δεν το έχω δείξει ποτέ. Ε, καλοκαίρι έρχεται, οπότε θα δούμε αρκετά ποντάκια και μία χρήση. Θα δείξουμε και από αυτά. Έχουμε μπόλικο υλικό, έχουμε αρκετό υλικό για να μπορέσουμε να, να δούμε. Να κάνω κάποιε προτάσει του καλοκαιριού. Όπω είχα ξεκινήσει την πρόταση τη εβδομάδα, θα ξεκινήσουμε την πρόταση του καλοκαιριού. Λοιπόν, αυτό είναι το part 1. Ετοιμαστείτε έρχεται και part 2 για να δούμε τα υπόλοιπα υγρά τη Σομερτά. Ε, να δούμε ακριβώ τι μα έχει προσφέρει σε όλε τι γεύσει, να μπορέσουμε να τα δοκιμάσουμε, να σα πω κι εγώ, να δείτε κι εσεί, να δοκιμάσετε κι εσεί. Κάποιοι ήδη έχετε δοκιμάσει. Περιμένω τα σχόλιά σα από κάτω στο description. G-Vapes here. See you next time, bitches. Τα λέμε την επόμενη φορά.